Άγρια και περήφανη ράτσα της τηλεόρασης, καλησπέρα. Και σήμερα θα σου πω τις ειδήσεις όπως τις καταλαβαίνω εγώ και όχι όπως τις καταλαβαίνει ο Ρέπας. Πρώτη είδηση της μέρας, το Κατσιφάρα θέλει να κάνει παιδί με τον Αντρέα. Και αν του το κάνει ο Αντρέας τελικά, το παιδί θα του αφήσει, λέει, και την περιουσία του. Του Αντρέα, όχι του παιδιού. Δεν τα βγάζω εγώ αυτά από την κουρούπα μου την ίδια, πολεμόχαρη φίλη μου. Τα δήλωσε ο κουλός. Του κάνανε συνέντευξη ο Χρήστος ο Μιχαηλίδης στην Ελευθεροτυπία. Και είπε πως η διαθήκη του, του Κατσιφάρα, θα δείξει τι νιώθει για τον Αντρέα. Δηλαδή, ο Αντρέας θα πεθάνει μετά τον Κατσιφάρα που είναι 60 χρόνων. Έτσι βγαίνει. Πολύ λογικό το βρίσκω. Στην ίδια συνέντευξη δε, το Κατσιφάρα δηλώνει. Ένα κατσιφαράκι θα το ήθελα, θα γινόταν ένας λεβέντης σαν και εμένα, γιατί θα έπαιρνε από το κατσιφαρέικο. Αλλά εγώ δίνω τα πάντα για τον Αντρέα, συνεχίζει το Κατσιφάρα, και μόνο για τον Αντρέα. Άρα ευκόλο συνάγεται πως αυτόν που θέλει για μητέρα του παιδιού του είναι τον Αντρέα. Γιατί με την καψούρα σου θα κάνει παιδί αγάπη μου, όχι με την πρώτη ταρασοκόλα εκεί πέρα. Αλλά εδώ τίθεται και θέμα αιμομιξίας, διότι το Κατσιφάρα δηλώνει πως είναι και παιδί του Αντρέα. Φρεγκανιόν που μας βγήκε ο Μουλάρης στα καλά καθούμενα, δεν το περίμενα, πολύ εύστροφο μου είναι τελευταία. Πάντως εκάλλη δεν πολύ πηγαίνει, πολύ λογικό επίσης, διότι ο Κατσιφάρας, δηλαδή η νύφη στα πεθερικά, χωρίς γαμπρό, τι θέλει. Στο μεταξύ ένα τριανταφυλόπουλο μπασκετό έχετε ακουστά, βρε κούτα. Αυτόν δεν έπρεπε να τον διαγράψουν από την Ένωση Συντακτών. Αυτόν έπρεπε να τον εκτελέσουν. Φτηνά τη γλίτωσε. Κανονικά είναι για να τσακώσουν όλοι αυτοί οι ταλέποροι τις καραμπίνες και να τον κυνηγάνε μέχρι να πατήσει χέρσο χιόνι. Να πέσει ο Βίδιος αυγά μιμίκι, παρακαλώ, να το δούνε και αυτοί που το έχασαν. Γιατί τέτοια πράγματα, έτσι, που είναι η καταγέλα στη Αθανασία για τους άλλους, δεν είναι να τα χάνουμε. Γέλα προς το δικό μου σπίτι, Μάκη. Με τη χαμομήλο θα σε περιμένω, βρέπεις από την πόρτα, να σου την ανάψω εδώ, στον δόξα πατρί, που θα έρθεις εσύ με την κρυφή την κάμερα, μέσα στον ίδιο μου το σπίτι, να με απαθανατήσεις άβαυτη και με τη ρόμπα. Κατάρα την ώρα που βρέθηκε στο ίδιο το κανάλι με μένα. Ρίξ' το, έλα, βέντη μου. Φυσιολογικό αυτό. Μάλιστα. Βάλτε το στο ψυγείο. Α, εντάξει, καλό είναι, ναι, ναι. Α, εντάξει. Αυτό εδώ, το αυγό, πόσο καιρό το είχατε στο ψυγείο? Τώρα είναι 10 μέρες το έχω πάρει, μου τα φέρανε, σου λέω. Από κάτω. Βλέπετε που φαίνεται? Ναι. Το κοτοπουλάκι μέσα. Το κεφάλι, ναι, ναι. Το βλέπετε το κοτόπουλο? Ναι, ναι, ναι. Θα το πετάξω κι αυτό. Καλά που... Προσέξτε, μη σπάσει και δείτε το κοτόπουλο, ναι, γιατί άμα βγει θα σας κάνει εδώ την κουζίνα σαν γραβιέρα. Θα σας την κάνεις, ναι, σύθρου την κουζίνα. Πετάξω. Όχι, όχι, αυτό, όχι, αυτό, θα το... αυτό είναι αυτό το συγκεκριμένο, ναι. Είναι κοτόπουλο μέσα, ακούστε το, ναι. Το ακούτε, τι κάνει? Κλου-κλου-κλου κάνει. Τι κάνει? Κο-κο-κο κάνει. Τι σας λέει? Σαν κλούβιο φαίνεται. Ακούστε το, τι κάνει? Ναι. Τι κάνει? Πονάει, μυαλί. Και τι λέει? Κλου-κλου-κλου. Τι λέει? Ανοίξτε λίγο, κάντε α, να σας δω. Α. Βγάλτε τη γλώσσα έξω. Μέσα. 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 Έξω. Μέσα. Αναπνέετε. Ξανά. Ανοίξτε τα μάτια. Πολύ. Κι άλλο. Κάτω. Δείτε κάτω. Πάνω. Αριστερά. Δεξιά. Αυτό το αυγό. Ναι. Κοιτάξτε το, πιάστε το, να το δείτε. Δεν είναι πιο βαρύ? Ου, βέβαια. Θα έχει πουλάκι μέσα. Δες με τι γίνεται με αυτό το αυγό στο ψυγείο. Δεν ξέρω. Κοιτάξτε στο φως. Βλέπετε τους κούκους. Ελόχιστε και Παναγιά. Το βλέπετε εσείς, το... κοιτάξτε. Ναι. Ναι, ναι. Το κοτόπουλο μέσα, το, ναι, διακρίνετε. Όχι, φιάνε με πάτησες. Για να ανοίξτε λίγο τα μάτια σας. Κοιτάξτε πάνω, κάτω. Κάτω, κάτω, κάτω. Έχετε φάει μελέτα? Περασμένη εβδομάδα. Μελέτη την περασμένη εβδομάδα. Μεγάλη μερίδα? Όχι, τρία αυγά έβαλε. Μισή μερίδα. Δείξτε λίγο, δείξτε να σας ακούσω. Ξανά. Υπάρχει πρόβλημα εκεί. Μεγάλο πρόβλημα. Και εμείς ήρθατε στο πώς θα είπε. Τους κόκκους, κοιτάξτε, παρατηρήστε μαύρους κόκκους που έχει πάνω το κέλυφος. Τους βλέπετε? Βλέπετε πως ξεχωρίζει το αυγό, το χτυπημένο. Από κάτω, από κάτω. Το βλέπετε πως είναι? Έτσι. Μάλιστα. Υπάρχει πρόβλημα. Ελάτε εσύ και εσείς, κυρία μου, να δείτε. Ναι, 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 ναι.
Δεν είμαστε. Αυτά είναι πρωτάκουστα πράγματα. Στην ανθρωπότητα δεν έχουν πρέπει να γίνει. Όλο αυτό το εγώ σαν χρόνια είμαι. Κάμω την ατυχία μου. Ορίστε, ύστερα σου λέει γιατί ανθούν οι μαγιολικατζούδες. Κάτι τέτοια βλέπουνε, τους δείχνουν τον Κοτόπουλο μες στον ίδιο τον αυγό. Άρε μάκη, δεν θα σε πετύχω. Εξωτερικά νέα, δηλαδή πώς βλέπουμε το χάρτη, μόνο εκεί που λέει τελειωμένες. Κανάλι για λουγκρίτσες φτιάξαν οι Βρετανατζούδες. Το έβγαλαν και Rainbow, το κανάλι το ίδιο το κουνιστό, και βγαίνουν ολιμερείς όλες οι κουνιοτράμπαλες, οι κραγμένες και οι τζιβιτζιλούδες και τα χώνουνε χοντρά από τα κανάλια. Κάτω τα χέρια από τη μειονότητα των straight. Εμείς δεν είμαστε ρατσιστές, οι άλλοι δεν είναι αδερφές. 7 εκατομμύρια σου λένε οι λούγκρες στην Αγγλία, όξο οι κρυφές και αυτές που παντρεύονται για ξεκάρφωμα. Πάει ο BBC's, δεν τον βλέπω καλά τελευταία. Να βάλω μέσα και τις δύο κοράκλες της Ελισαβέτα Τζους, συν το κοινοβούλιο με τη Ζαρτιέρα και με τον Βρακί με τον λαγοπόδαρο κατά από το φράγκο, καθαρίσαμε. Και έχουν φωνάξει, λέει, λούγκρες στο κανάλι. Όλους τους χαμαμτζίδες, τους φακτοριτζίδες, τους καλουπατζίδες, με εκείνο το φανελάκι όλο ο μπράτσος όξο, ξέρετε, και κάνουν αβέρτα εκπομπές. Μέχρι και παπά λούγκρα φέρανε, καλά, αυτό ήταν εύκολο. 3.000 ξέφρενα ράσα δηλώσανε, λέει, συμμετοχή, για να πάρουν εκπομπή στο κανάλι, τον Rainbow. Και βγαίνει η Ντόντι, ο παπάς με το οντερί ξεκούμποτο και με τα μαλλιά ξέπλεκα να ανεμίζουν σαν τσαστέρος και ερμηνεύει μέσα από τον ίδιο τον κανάλι με τις τρελές στη βίβλο. Ο Θεός δεν έφτιαξε, λέει, τον Αδάμ και την Εύα, έφτιαξε τον Αδάμ και τον Φίδι. Αυτοί οι δυο τάχανε, Άντριου τον έλεγαν τον Φίδι, και όταν ο Άντριου τούκατσε του Φιδιού, που σημειωτέων τον μπούκωσε και με μυλό, ο Θεός τα ρίξε στην Εύα, δηλαδή στο παραπανίσιο παϊδάκι, καταλάβατε. Αποκλειστικό του Malvina Live. Κάθε μέρα θα συνδεόμαστε απευθείας με το κανάλι Rainbow, τη χαρά της Καραγκέης σας, και θα μας μπαινάβουν ιδιαίτερα μαθήματα, γιατί τα έχουμε άμεση ανάγκη. Εμείς 7 εκατομμύρια λούγκρες, πού να τις βρούμε εδώ πέρα. Να γίνει σύνδεση, παρακαλώ, με το Rainbow Channel. Άντε και στα δικά μας βρε κουτά, πού σε βρε αλαφούζε να το κάνεις. Έλα. Και τώρα συνδεόμαστε απευθείας, όπως σας είχαμε υποσχεθεί, με το κανάλι Rainbow, το κανάλι της Λούγκρας. Αυτόν εδώ, παλώμα μου, τον είδαν οι Λούγκρες της Αγγλίας και αλλαξοπίστησαν μερικές. 300 χάσαμε. Straight έγιναν. Σου λένε αποκλείεται. Εγώ να μείνω έτσι, θα αβέλω ντούψω όλο τον κόσμο. Θα μου φύγει το βίτσιο, άντρα, δεν θα ξανακοιτάξω. Πάνε τα παρκά, διάσανε. Rainbow, συνέχεια. Αυτό το πράγμα είναι γυναίκα, προσέξτε, μην γίνετε straight. Έχετε να φάτε μπούφλα, Rainbow συνέχεια, παρουσιάζουμε τους Έλληνες εραστές σήμερα. Έναν τέτοιο τεκνό να έχει το Factory και το Alexander. Χρυσές δουλειές θα έκανα, τον βάλεις αυτό με δερμάτινο τάγκα πάνω. Δηλαδή, από πού κατέβηκε, από τον Όλυμπο, όχι από τον Ψιλορίτη. Δεν πάω φέτος Μύκονο, εγώ ο Σερ Λούγκρεστον, θα χτυπήσω κατευθείαν σούδα. Τι έχει και γυναίκα, δεν πειράζει αγάπη μου, είμαι εγώ μια μουτζοδιόχτρα, φοβερή. Να τον δικαιλώ λίγο ακόμα, μωρή, γιατί μου ανέβηκε ο λίμπητος, τώρα κόπηκα. Καλέ, αυτόν εδώ τον είχα συναντήσει μια φορά στα τζουρά της Ομόνιας, που ήμαν επισκέπτρια, έτσι, τουρίστρια, απλή. Καλά, FIFA, φοβερή, δεν το κάνω θέμα. Τι FIFA, τούτα, κραγιόν, εξού και ο τουπές. Αλλά στο Rainbow, εμάς τις Λούγκρες, οτιδήποτε μικρό δεν μας αφορά. Ποιος είναι αυτός ο Καντάφης, καλέ, η οχρομπλάντα, τι κούκλος είναι αυτός. Τέτοιοι άντρες υπάρχουν στην Ελλάδα. Δεν κρατιέμαι, κάνω χαλάω και φεύγω. Τώρα, αυτή τη στιγμή, για να σε δω καλύτερα, παιδάκι μου, φτού σου, μωρό μου. Πάντα συνδεδεμένη απευθείας με το αγγλικό κανάλι Rainbow και juice, juice, καλλιερντό, γκουγκού. Άβελε ντουπ, καναλατζή. Τι είναι αυτό που μου δείχνει, θα μου φύγει ο βίτσιος. Δεν θα πάω πάρκο σήμερα. Αχ, μωρικούλη, κόπηκα. Και ύστερα λένε για τις Αγγλίδες. Καλλιό το έχω να πάω με τον ίδιο τον Ντορί από το υποφορβείο παρά με αυτήν που λέμε τώρα, Θεός φυλάξει, που θα πήγαινα εγώ με γυναίκα. Αχ, όμως αυτός εδώ με φτιάχνει κολλασμένα. Κόβομαι, μανάβι, να τον δω μέσα στο χαμάμ, έτσι να βγαίνει. Να ξεφυσάει σαν την όρκα και μετά να μου χτενίζεται. Κατάρα πάνω που είχα φτιαχτεί μου και έτσι αυτό το κούλονται πάρει με στα μούτρα. Άντε τώρα φεύγω, Rainbow, γιατί περνάει και ο καλουπατζής από όξο. Τρέχω, τρέχω η Λούγκρα και με κόβει και το καινούριο βρακί τον Νίκος. Γιατί το σάνδαλο δεν με χτυπάει. Κάμω την ατυχία μου. Βρε καλό στο το Φερτσκόφσκι, το υπουργό των εξωτερικών, το Σκοπιανό. Βγήκε λοιπόν που λες άγριε και περήφανη ράτσα μου αυτός ο κουνιοτράμπαλος και είπε πως οι ελληνικές απαιτήσεις για το όνομα των Σκοπίων είναι μεταφυσικές. Που πού την ξέρει τη μεταφυσική το Σκοπιανό όταν δεν ξέρει τι είναι η φέτα. Για το Καμαμπέχ δεν το συζητάω. Και δήλωσε το Σκοπιανό πως θεωρεί παραχώρηση εκ μέρους της χώρας του το ότι επιτρέπει στην Ελλάδα να την αποκαλεί με άλλο όνομα πέρα από το συνταγματικό της. Και έρχομαι τώρα εγώ, πολεμόχαρη φίλη μου, και σου λέω.
Εντάξει, να κλείσουμε το Σκοπιανό. Μέσα είμαι. Είμαι όμως κι όξο, έτσι με εγώ μπαίνω βγαίνω. Διότι ενταλώς με τα φυσικά με πιάνει μια αγωνία τη νύχτα. Και εκεί που αναρωτιέμαι, βρε τι είναι ο άνθρωπος, γιατί άραγε πεθαίνουμε τέτοια φιλοσοφικά ερωτήματα, γιατί ο Προμηθέας έδωσε στον κόσμο τη φωτιά, μέχρι αυτό σκέφτηκα χτες. Στη συνέχεια αναρωτιέμαι και γιατί να το κλείσουμε το ρημάδι το θέμα του ονόματος των Σκοπίων. Δεν έχουμε πάρει είδηση πως όλος ο κόσμος να τους αναγνωρίσει τους Σκοπιανούς, το θέμα τους είμαστε εμείς. Γιατί είμαστε το θέμα τους εμείς? Γιατί εμείς είμαστε οι νύφοι. Και όσο δεν τους αναγνωρίζουμε, τόσο το θέμα θα παραμένει ανοιχτό και η καψούρα τους με εμάς επίσης. Ας παραμείνει ανοιχτό. Δεν αναγνωρίζουμε ούτε το όνομα, ούτε τα παραγωγά του. Έτσι σε ίσα βρεκουτά να έχουμε και μια υποθήκη σε κάποια ορισμένη στιγμή να μπορούμε να το ανατρέψουμε το όλο. Βγαίνει και το Γιλμάζ, αυτή η χαζή, και λέει πως τα 12 μίλια είναι αιτία πολέμου, έτσι ξεκούδου να το πε. Τι μας το θυμίζεις, μωρή, χωρίς λόγο? Κάτσε να ξεχαστώ τώρα λιγάκι με τα φυσικά. Λοιπόν, εδώ παραδίπλα στην Ιαπωνία παντρέψανε ένα μπεδαρά πρωταθλητή σούμο, πάει τον χάσαμε αυτόν, έσκασα, και να κλαίει νύφη στο γάμο με ένα φρικτό, φυσικό και αλόκοτο τρόπο. Διότι παντρεύτηκε ένα σάνι και έβρικε μαλλιά να ξάνει η γυναίκα. Να πέσει ο βίδες καμέρα μανατέρ μου. Έλα να δω τον πεθαρά μου, έλα ρίξ' τον, έλα. Τα μαύρα μάτια σου όταν τα βλέπω με ζαλίζουνε και την καρδιά μου συγκλονίζουνε όταν τα βλέπω μου θυμίζουνε κάποια αγάπη μου παλιά. Τα μαύρα μάτια σου όταν τα βλέπω με ζαλίζουνε και την καρδιά μου συγκλονίζουνε όταν τα βλέπω μου θυμίζουνε κάποια αγάπη μου παλιά. Μέσα στα μάτια σου κοιτάζω εκείνη που αγαπούσα μέχρι χτες, εκείνη που άνοιξε στα στήθια μου πληγές, τα μαύρα μάτια σου πανάβουν πυρκαγιές. Κάνω την ατυχία μου. Έχει να τραβήξει κουπί αυτή η Ιαπωνέζα πόδατε. Την ιεραποστολική στάση δεν θα την γνωρίσει, καράτσε καρισμένο, που βαρετή ξεβαρετή είναι η καλύτερη, γι' αυτό είναι και κλασική εδώ που τα λέμε. Γουστάρα όμως πάρα πολύ Ιάκωβο Τσαμπουκαλή, που βλέπει ρέπα και ωραίγεται να του ανοίξει την κουρούπα του την ίδια με την αγιαστούρα τη Μασίφ, δηλαδή όλος χρυσός από μέσα. Βγήκε λοιπόν το ρέπα και είπε πως στην εκκλησία του Μανχάταν, εκεί που θα πήγαινε η Παυλίνα η Τέος με την ανοξεμικιά τη γυναίκα της, τη Μαρισοντάλ, πηγαίνουν μόνον οι προύχοντες. Ποιοι είναι οι προύχοντες, βρε κουνιο τράμπαλε Κριστοφερλί του κινήματος? Οι άνθρωποι που τους διώξαμε νηστικούς και φύγαν από μια πατρίδα που δεν τους ήθελε. Αυτοί που πλύνανε δύο ωκεανούς πιάτα και έστρωσαν 800 χιλιόμετρα σιδηροδρομικές γραμμές σαν Κινέζοι και αντί να ρίξουνε μαύρη πέτρα πίσω και πάλι προσπαθούν να κάνουνε κάτι για την Ελλάδα. Άιστο διάλο κύριε Ρέπα, που πολύ καλά έκανε το Σιμίτι και δεν πήγε στην εκκλησία που ήταν η Παυλίνα, αλλά πολύ κακά έκανε το Σιμίτι που δεν φρόντισε να του το βουλώσει του Ρέπα, να το κλείσει του οδοντογιατρού του Ρεπατζή. Ακουπρούχοντες οι Έλληνες της Αμερικής είναι να μην φρουμάξει μετά ο Ιάκωβος ο Τσαμπουκαλής. Το έπαιξε κάθαρα. Απαράδεκτη και ασυλλόγιστη η δήλωση του Ρέπα. Εμείς εδώ είπαμε τα χειρότερα, σύραμε. Είπα όμως για την Παυλίνα μου και συγκινήθηκα. Περνάει και η δικιά μας οικογένεια, η βασιλικιά, η Τέος. Πολλά βάσανε και πίκρες εκεί στην ξενιτιά. Αλλά αυτή που ταλαιπωριέται πιότερο από όλες είναι η βασιλικιά οικογένεια της Αγγλίας. Χώρια που τα 7 εκατομμύρια λούγκρες δεν τη θέλουν με τίποτα την οικογένεια τη βασιλικιά. Και έκατσε και το διαζύγιο του μικρού του γιου του Άντριου, που είχε πάρει την κοκκινό παρδάλο τη Φέργη, που τον άφηνε στο σπίτι μόνο κέριμο παρέ με το φίλο του τον bodybuilder, και αυτή πήγαινε και σκαρφάλωνε με τα ξόβιζη πάνω στους όμουνες ως Άραβα και τραβάγανε φωτογραφίες στα παπαράτσια. Εδώ τα είχε ο Άραβα στα βυζιά στη φωτογραφία, σαν αυτιά πεσμένα ήτανε. Να πέσει ο βίντεος βασιλική οικογένεια, παρακαλώ, έλα. Σκύλα, δεν θα σου τηλεφωνήσω, κι αν με πάρεις θα στο κλείσω, θα σου δείξω εγώ. Κάρια, έσχισα τα γράμματά σου, μάζεψα τα πράγματά σου, τέρμα ως εδώ. Γιατί είσαι αγάρι, είσαι αγάριστη, είσαι μονογνώτη, κομπλεξικιά. Γιατί είσαι αγαρμή, είσαι ανέστητη, είσαι κρυόγκολη,
και ανοργασμία. Και ανοργασμία. Είσαι αγάριστη, είσαι μονογνώτη, κομπλεξικιά. Γιατί είσαι αγαρμή, είσαι αναισθητή, είσαι κρυόγκολη και ανοργασμία. Να μου την ατυχία μου. Τα καραξιφτιλίκια της Φρυδερίκης δεν σκάνε τώρα για πρώτη φορά. Εμείς τα ξέραμε από παλιά και να το πενευτούμε. Και με ποιους κουτουπωνότανε και τι γράμματα έστελνε. Και έλα Κώστα στο παλάτι να με ξεσκίσεις τώρα αμέσως τη φράου Χέλγκα που ο μαλάκας κοιμάται και ονειρεύεται πως το πρωί παντρεύεται στο διπλανό δωμάτιο. Και τη σύντριγγε τη μηχανοραφατζού τη γνωρίζαμε. Και πόχε τη γάτα με τσενιά ουρέ μέσα στον ίδιο τη τον μπουντουάρ. Και βάραγε αβέρτα κόλου πρωθυπουργών τρεχόντων και επιδόξων. Αλλά και ότι θα συνέβαλε τα μάλα στο να έχει η χώρα μας να επιδείξει ακόμα ένα εξαγώγημο είδος, αυτό δεν το φανταζόμαστε. Greek oil, feta cheese και Greek babies. Για ποιο baby boom μιλάμε που έγινε προστίθεν στην Αμερική. Με τα ξένα παιδιά κάνεις baby boom, που μέχρι και η Taylor πήρε λινάκι. Και ύστερα κατηγορούσανε την αριστερά για παιδομάζωμα. Τώρα γιατί να κατηγορήσουμε τη δεξιά, τι να τις προσάψουμε, το παιδοπούλημα. Και ποιο είναι χειρότερο από τα δύο, τουλάχιστον και να τα άρματα παιδιά με τους γονείς τους έφυγαν, γλιτώσανε και τη Μακρόνισο. Εδώ τα ιδρύματα της Φρυδερίκης ξεπούλησαν από παιδί. Τους έμεινε ένα στόκ, λέει, περίπου 10% τα ελαττωματικά, τα βάλαν στα πανέρια στα σπασμένα νούμερο, φύγανε κι αυτά. Έναν τύπο που τον έλεγαν Μπετίνο Κράξη, μήπως να θυμάστε, ένα πολύ σνόμπι ταλοπολιτικό που σούφρωνε τη μητόγκα του και όλο έλεγε εσείς οι Έλληνες και εσείς οι Έλληνες και δεν μας γούσταρε καθόλου γιατί ήμασταν κατωτά του και αυτός ήταν ευπατρίδης. Πάει ο Κράξη. Πρώτα τον Καράκα τα κράξανε και ύστερα την κοπάνισε. Στο Τούνις είναι τώρα. Αυτή την ίδια τη στιγμή που σας μιλάω μπορεί και να παίζει τάβλη με τα Ιθαγενά δηλαδή. 8 χρονάκια έφαγε για λαδώματα το Κράξη. Και εμείς εδώ φοβόμασταν. Κάθε φορά που έπεφτε ο βλέμμας του επάνω μας, προσέχαμε, μπας και γίνουμε ρεζίλ στον κλεφταρά, που όταν είναι πρωθυπουργός του Διευθυντηρίου του Κόσμου κλεφτρώνεις. Αι, στο διάλο τσατίστηκα. Να πέσει μόδα κότα, παρακαλώ, να δούμε τις κυρίες Μιμίκου και Κοτοπούλου να γλαϊστούμε. Έλα. Α, όλα κι όλα, μοντανάς είναι αυτός Λίτσα μου, θα του πω να μου τον πάρει, να σκάσει το 1,5 εκατομμύριο και ας τον χώσε ντουλάπα μου, μην τον βάλω ποτέ χέστηκα, που σιγά μη βγω εγώ με τα βρύα φυτρωμένα από τον λαιμό μου τον ίδιο, αποκλείεται. Γιατί θα βάλω φούστα κότα, έχεις την εντύπωση, σιγά μην κάνω και το δίκροκο, να βρω το μιμίκο μες στο ίδιο μου το μπουντουάχ, αποκλείεται. Κάλιο το έχω να βγω με το πλατανόφυλλο στο λαιμό μου που έχω και τι να δείξω εδώ που τα λέμε. Μωρή την τούτο, του ήτη. Έλα Σιλβέστρο να του κάνεις μια χαψιά τώρα που λείπει η γιαγιά. Άλλη κουνιοτράμπαλη έβαλε τη μελίγκρα πάνω στα ίδια της τα βυζιά. Τούτη εδώ πάλι έδεσε το σουτιάν στη μέση. Γιατί να τα κρύψω, ξέρεις πόσο μου πήρε ο φουστάνος. Αυτήνης πάλι δεν της πήρε ο φουστάνος ούτε γεν, της τα κόψε τζάμπα. Μη μου λες ότι δεν είναι ωραίος αυτός ο μοντέλος Λίτσα μου, 3 εκατομμύρια πάει, άρα είναι τέλειος. Χώρια που είναι και οικονομικός και ντανιάρικος, άλλους 3 χωράει μέσα. Καλέ, έχω τίποτα στον κόλο. Γιατί κανείς δεν κοιτάει τη γαλάζια μου κουρούπα. Να μου την ατυχία μου. Ελάτε τώρα επικοινωνιολόγοι μου και διαφημισταράδες πενεμένοι που γιατί είμαι εγώ εδώ βρε, δεν το μάθετε ακόμα. Ότι εγώ είμαι εδώ για ένα και μοναδικό λόγο για να σας αποτίσω το φόρο της θυμής. Βιαστείτε βρε κουτάντε. Τρέξτε, χώστε τα. 3 λεπτά break είναι αυτό. Ποιος θα το πρώτο πάρει.